Μερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, βιαστική, βάζω παλιτό και φεύγω γρήγορα. Έχω κλείσει ραντεβού από την πρώτη μέρα που ήμουνα στο Λονδίνο στη Σίση. Με το που λούστηκα και είδα ότι το μαλλί μου θα είναι άχυρο με αυτό το νερό. Παιδιά, το μαλλί μου είναι άχυρο. Εδώ πέρα έχω τρελή ξηροδερμία. Στα χέρια, εντάξει, στα χέρια δεν πες και έβαζα αντισηπτικό. Στο πρόσωπό μου και στα μαλλιά μου τι έχει γίνει. Μάλλον το νερό τους με πείραξε, με ενόχλησε. Δεν το αντέχω το νερό της, του Λονδίνου. Και φεύγω γιατί έχω ήδη λίγο καθυστερήσει. Ποιος εγώ. Συμβαίνουν και αυτά. Τι ωραία ζακέτα είναι αυτή. Έλα ρε Σύση. Όλο μορφιές είσαι. Τέλεια είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Φρέψη. Ωραία. Τέτοια να ακούω θέλω. Και λάμψη. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, έχω έρθει στη Σύση να κάνουμε μια θεραπεία. Γιατί μετά το ταξίδι τα μαλλιά μου πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρά. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί με το νερό. Και αφυδατωμένο εδώ το σημείο εδώ στο πρόσωπο. Βασικά όλο μου το πρόσωπο είναι αφυδατωμένο, αλλά περισσότερα εδώ. Με πειράζει εμένα ο πιο κρύος καιρός μάλλον. Ναι. Εντάξει, γενικά το κλίμα στο Λονδίνο είναι λίγο πιο... Καλά, αυτή είναι η αγαπημένη μου θεραπεία. Τέλεια. Είναι αυτή που είχαμε κάνει στο γάμο, ε. Ναι. Και έχει βελτιωθεί η σύνθεση. Τώρα πάλι αναμειγνύουμε δύο ανάγκες. Θρέψη και λάμψη για το χρώμα, μιας και το χρώμα είναι πρόσφατο. Τι και αδύνα. Θέλουμε να το διατηρήσουμε. Όταν είχα παντρευτεί, που εννοείται ερχόμουν στη Σύση και η Σύση με είχε εκτενήσει την ημέρα του γάμου, είχαμε κάνει αυτή την αμπούλα, είχα πάει στο κομμωτήριο, είχαμε κάνει αυτή και είχα κάνει και εγώ μία στο σπίτι και τα μαλλιά μου ήταν τέλεια, πολύ λαμπερά. Το μουσχομυρίζει. Η Σύση μου επέστρεψε την μαλακότητα και τη φυσιολογικότητα των μαλλιών μου πίσω. Δεν γινόταν, παιδί, τα μαλλιά μου ήταν πάρα πολύ ξηρά και είναι τώρα σαν πούπουλο. Σαν πούπουλο, να δείτε εδώ. Και η κλασική μου επίσκεψη στη Σύση κάπως έτσι καταλήγει. Με τον ανθρώπου πίτσα από απέναντι, την οποία και λατρεύω, φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πίτσα. Και πάντα τον έρχομαι σε Σύση με το που φεύγω. Παίρνω και ένα κομμάτι πίτσα, αλλά τώρα πήρα και μελομακάρονα, πήρα και κουραμπιέδες. Πήρα μπουλικά. We'll be right back.
ταλαιπωρημένο πρόσωπο από τον μεσημεριανό ύπνο, ο οποίος σε μένα δεν μου κάνει καθόλου καλό ο μεσημεριανός ύπνος, παιδιά, καθόλου καλό. Και με το που γύρισα από τη Σύση, είχα σκοπό να καθίσω να βάλω τον Αλέξανδρο για ύπνο και να σας τραβήξω ένα Σέιν Χολ που μου ήρθαν κάποια πάρα πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία έχω παραγγείλει. Και έτσι όπως έβλεπα μέχρι να κοιμηθεί ο Αλέξανδρος, εγώ έβλεπα στο Netflix Wednesday που αγαπώ πάρα πολύ. Από μικρή μου άρεσε η οικογένεια Adams. Υπήρχε κάποιο κανάλι στην τηλεόραση, όχι από τα κλασικά, που έδειχνε η οικογένεια Adams και έβλεπα. Ήμουνα μεγάλη θαυμάστρια. Και μόλις είδα ότι βγαίνει Wednesday στο Netflix, τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Με τώρα στο 5ο επεισόδιο δεν το έχω τελειώσει ακόμα, γιατί έτσι όπως το έβλεπα, με πήρε ο ύπνος μαζί με τον Αλέξανδρο και μας ξύπνησε η μαμά μου που χτυπάει το κουδούνι και λέει: τι έγινε αυτή εκεί μέσα, τι κάνουνε. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει ένα βράσο νερό έτοιμο. Ένα λεπτό δώστε μου. Έχω βάλει ένα βράσο νερό για να φτιάξω μακαρονάκια. Μ' αρέσει να τρώω μακαρονάδα με τυρί πάρα πολύ. Λοιπόν, τα αγαπημένα μου μακαρόνια είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι από το Θανόπουλο, σας τα έχω ξαναδείξει. Είναι πεντανόστιμα, είναι τα πιο ωραία μακαρόνια που έχω φάει. Σας τα έχω προτείνει, τα έχετε πάρει μερικές και μου το έχετε πει ότι όντως έχετε καταλάβει και εσείς διαφορά στη γεύση. Νιώθεις μακαρόνι, τα τρως και νιώθεις μακαρόνι. Και του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος επιλέγει πάντα αυτά, το δείχνω να επιλέξει. Πάντα επιλέγει υπό πατρόλ. Όχι ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη γεύση, απλά του αρέσουν τα σχέδια περισσότερο. Και θα περιμένω τώρα λίγο να βάλω τον Αλέξανδρο να κοιμηθεί. Για να... εν τω μεταξύ που είναι, πήρα και μελομακάρονα. Ενώ εγώ είμαι του κουραμπιέ. Εσείς τι είστε, του μελομακάρονου του κουραμπιέ, εγώ είμαι του κουραμπιέ. Έχω βρει ένα ζαχαροπλαστείο φούρνο στο Λεσπάντο που φτιάχνει πάρα πολύ ωραία μελομακάρονα. Είναι τα πιο ωραία μελομακάρονα που έχω φάει ποτέ. Θα κάτσω να τσακίσω τώρα μέχρι να φτιαχτεί μακαρονάδο 2-3. Πάω να βάλω και τα υπόλοιπα τα μακαρόνια και επιστρέφω με Σέιν Χολ. Ξέρετε τι μου αρέσει τώρα που το κουτάκι της και κάτι δεν το άνοιγα όλο αυτό το διάστημα? Ότι σήμερα που κάτι με έχει πιάσει με το γλυκό, που εγώ δεν είμαι του γλυκού γενικότερα, δεν είμαι, προτιμώ τα αλμυρά. Σήμερα που με έχει πιάσει κάτι, έχω να φάω μπόλικα. Πολύ ωραίο το κουτάκι της KitKat. Μέχρι στιγμής με έχει αφήσει πολύ ευχαριστημένη. Και είναι και πανέμορφο. Δείτε τώρα τι ωραίο που είναι πάνω-πάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Λογικά αυτό το βρείτε και τώρα στο σούπερ μάρκετ, αν δεν έχει εξαντληθεί. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι κοιτάτε τη στέκα μου. Είμαι 1000% σίγουρη ότι κοιτάτε αυτή την τέλεια γκλίτερωτη στεκούλα. Η οποία, την οποία παρήγγειλα από το Shein. Ό,τι θέλετε, μέσα στο Νοέμβριο, μου ήρθανε, νομίζω μου λείπουν και άλλα πράγματα, πρέπει να μπω να δω την παραγγελία που έχω κάνει. Εγώ θυμάμαι ότι είχα παραγγείλει και άλλα πράγματα μαλλιών, νομίζω ότι είχα παραγγείλει και άλλες στέκες, νομίζω ότι είχα παραγγείλει ένα σετ με δύο, μια κόκκινη και μια έτσι λίγο πιο χριστουγεννιάτικη. Κάτι θυμάμαι, τώρα το μεταξύ να βοσβήνει το κινητό μου, για μισό λεπτάκι. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Okay. Πήγαμε στο Λονδίνο, μπήκα σε ένα κατάστημα Ted Baker και χάζευα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κατάστημα. Μου αρέσει, είναι στο στυλ μου τα πάντα εκεί μέσα. Και όσο χαζεύω κανάκι για κάτι συγκεκριμένο που ήθελε να βρει, εγώ στον πανόροφο που είχε τα γυναικεία, βρήκα μία στέκα έτσι γκλίτερο. Τι σε ένα μπορντό, φούξια χρώμα. Ήταν έτσι ένα περίεργο, πολύ ωραίο και γερωτίνο. Δεν ήταν κόκκινο. Είχε και φούξια, είχε και μπορντό μέσα. Ήταν έτσι λίγο ιδιαίτερο. Και την κράταγα στο χέρι μου όσο περιφερόμουν μέσα στο μαγαζί και έλεγα να την πάρω, να μην την πάρω, να την πάρω, να μην την πάρω, αλλά μου φάνηκαν τα λεφτά της για στέκα πάρα πολύ. Και ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί θα έκλαιγα και θα χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο τώρα. Γιατί μου ήρθε η στέκα από Σέιν, η οποία είναι ολόιδια με αυτή που είδα εκεί, είναι ακριβώς ίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή εδώ μέσα έχει βελουτέ επένδυση, ενώ η άλλη είχε σατέν. Και την έχει και στο Σέιν εκείνο το χρώμα. Άμα θα ξανακάνω παραγγελία μέσα στο μήνα για να μου έρθουν και πριν τις γιορτές, θα την πάρω. Αλλά είναι εξαιρετικότητα και έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα. Πάρα πολύ καλή. Εγώ συνήθως από Σέιν τέτοια παραγγέλνω. Έχω πάρει και ρούχα, κάνω δύο φορές. Και είναι, κάποια είναι ok, κάποια όχι. Αλλά οι στέκες, κοκαλάκια, κορδέλες, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Και πήρα και, εννοείται, κάτι έτσι φιωγκάκια. Πήρα αυτό εδώ πέρα το φιωγκάκι, το οποίο είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο. Βλέπετε, είναι και διαφανές. Και το πήρα για όταν κάνω χαμηλές αλογούρες, να το βάζω έτσι εδώ. Ή κάποιο χαμηλό κότσο, εδώ θα δούμε. Και πήρα και αυτό εδώ, το οποίο μάλλον δεν θα με βολέψει καθόλου. Γιατί κοιτάξτε πως είναι το πιασηματάκι.
Δεν νομίζω ότι στο δικό μου το μαλλί μπορεί να μπει. Είναι για ίσως πιο λίγα μαλλιά, είναι για να πιάνεις, καθίστε να το δοκιμάσω τώρα μπροστά σας εδώ να γελάσουμε. Τι πιάσιμο είναι αυτό που βάλαν κι αυτοί. Δεν το είχα παρατηρήσει τη μέρα που έκανα την αγορά. Ίσως να είναι έτσι για λίγα μαλλιά. Για να δούμε. Ναι, το έπιασε. Και πήρα και αυτά εδώ πέρα τα σπιτάκια, τα χάρτινα, για να βάλω μέσα το στολιδάκι, γιατί δεν θέλω να δώσω γλυκό. Οπότε σκέφτηκα να δώσω κάτι διαφορετικό να μοιράσω για τα γενέθλια του Αλέξανδρου. Και έχει μέσα και σπάγκο και έχει και αυτά εδώ πέρα τα καρτελάκια. Πάρα πολύ όμορφο. Το μόνο που ελπίζω είναι να χωράει το στολίδι εδώ μέσα. Γιατί πολύ φοβάμαι δεν χωράει. Μου βγήκε πιο μικρό από ό,τι υπολόγιζα. Τα είδα, το είδα το μέγεθός του και θεωρώ ότι είναι ok έτσι όπως τα μέτρησα και τα υπολόγισα, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ το δωράκι και αυτά ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας δω να είτε πάλι αύριο.